τα πούμε. Μας τα είπανε. Και λοιπόν, κάλαντα είναι. Δεν είναι πιάτα ημέρα, σας τα πούνε μία φορά και τέλος. Καταρχάς τα είπαμε εμείς. Εμείς συγκεκριμένα. Επειδή ήρθαν εδώ δύο μπάσταρδα να σου πούνε τα κάλαντα, νομίζω ότι ξεμπέρδεψες για φέτος. Ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν σε ενδιαφέρει, ρε. Δεν πουλάμε σόμπι σκουμιτέλ εδώ πέρα. Ήρθαμε να δώσουμε λίγη χριστουγεννιάτικη χαρά, γάμο την πουτάνα. Αυτές είναι μαγικές μέρες, ρε καρκούλη, και τις έχεις γαμίσει. Ωραία. Καλή συνέχεια, παιδιά. Τι θες? Να μπω στο αρχοντικό σου. Γιατί? Χριστός γεννάται σήμερα, ρε. Καλημέρα, ανάρχοντες. Πρόσεξε να μην καταλάβει ότι έχουμε έρθει για να κλέψουμε. Το okay, το έχω. Ωραίο αυτό. Θα το πάρω. Άνοιξε, θεία, από τα κάλαντα είμαστε. Ναι, δεν έχουμε έρθει για να κλέψουμε. Γιατί? Ποιος το λέει αυτό χωρίς να έχει έρθει για να κλέψει? Τι είπα, δεν έχουμε έρθει για να κλέψουμε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είσαι μόνη σου εδώ. Γιατί ρωτάτε? Να ξέρουμε να προσαρμόσουμε το performance ανάλογα με το κοινό. Είναι εδώ ο αδερφός μου με φίλους του από την εθνική ομάδα Taekwondo. Αρκεί μηνιά και αρκεί χρόνια. Καθίστε να σας πληρώσω. Κερασμένα. Hey. Πώς και ξύπνια τέτοια ώρα? Με ξύπνησε το κουδούνι. Κλαίω και χιούμορ, μικρή. Γενικά νιώθουμε κάπως άβολα, να ξέρεις, γιατί αυτό δεν το κάνουμε ποτέ. Απλά η πόρτα σου, έτσι όπως την είδαμε, είχε κάτι πολύ διαφορετικό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι κυριολεκτικά μια ξύλινη πόρτα. Και για πες, τι κάνεις τώρα? Skydiving. Λολ, ρε τι τρελοκομείο είσαι, ρε μουτράκι. Πάρε μια φωτογραφία από το οργανό μου, μας θα δώσω πω τα κάλαντα. Τώρα μην το βλέπεις, έτσι, είναι λίγο η γωνία κακή αυτή. Ναι, λογικά το αδικεί ο φωτισμός. Ναι, δεν είναι καλά σήμερα τα φώτα και ο φωτισμός. Εγώ πάντως, να ξέρεις, έμπαινα. Στα αρχοντικό σου. Οκ, παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω σιγά σιγά. Α, κατάλαβα. Και πολύ ασχοληθήκαμε, μου φαίνεται. Και να σου πω κάτι, δεν μου άρεσε καν η πόρτα σου. Έτσι το είπα. Δεν τρέψα να κυκλοφορείς με τέτοια πόρτα! Να σου πω, ρε, πόσα λεφτά έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα? 1 ευρώ. Χωρίς τα λεφτά που βρήκαμε στο δρόμο? 0 ευρώ. Μάλλον πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Δε. Νομίζω θέλει περισσότερο θράσος. Ναι. Ρε, βγάλει μια φωτογραφία του οργανώμου, μια καλή. Κάτσε το βγάλω από χαμηλά, είναι πιο κολακευτικό. Καλημέρα. Να τα πω. Οπ. Θα σε διακόψουμε κάπου εδώ. Αυτό εδώ το μαραφέτη δίνει το ρυθμό. Εσύ παίρνεις το ρυθμό. Από το χώρο, γενικά. Πολύ κακές πρώτες εντυπώσεις. Αλλά πάμε άλλη μία, μην τυχόν ετοιμάζεις καμία Susan Boyle φάση και μας εκπλήξεις όλους την πορεία. Δεν το βλέπω, αλλά... Μάλιστα. Καλημέρα, ανάρχοντες. Και του χρόνου. Και του χρόνου τι? Θα έρθεις να μας πεις το υπόλοιπο? Έχω κρατήσει κάτι σημειώσεις εδώ, ίσως ένα feedback σου φανεί χρήσιμο. Λοιπόν, παράτατα. Είσαι μία μαύρη τρύπα που ρουφάει τη χαρά του Χριστουγέννων. Είσαι το αντίθετο του μελομακάρουνου, είσαι η μίξα στη μύτη του Ρούντολφ. Αν ήμουν ο Άι Βασίλης, δεν θα σε έβαζα στη λίστα με τα καλά παιδιά. Ούτε με τα κακά. Εδώ που τα λέμε, δεν θα σε έβαζα καν στη λίστα του Σίτλερ. Αυτό εδώ είναι ένα φυλάδιο για τη σωστή εφαρμογή και χρήση του προφυλακτικού. Δώσ' το στον πατέρα σου και πες του να μην επαναλάβει το ίδιο λάθος. Θα καταλάβει αυτός. Χρονιά πολλά. Hey. Άκουσέ με. Είσαι μικρή ακόμα, αλλά μεγαλώνοντας θα δεις ότι στη ζωή πολλοί μπορεί να σε αμφισβητήσουν ή να σου πούν να παρατήσεις τα όνειρά σου. Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να έχουν όλοι άδικο. Κάτι τα ξέρουν. Άκουσέ τους. Όπως και να έχει, δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να φύγεις έτσι. Όσο και αν προσπάθησες να μας κάνεις να το ξεχάσουμε, είναι Χριστούγεννα. Πάρε αυτό.